Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στις φιλόξενες συχνότητες του Αργό Web TV και στην εκπομπή «Ο Λόγος στον Ενεργό Πολίτη». Καλεσμένος της εκπομπής μου σήμερα είναι ο κύριος Αρσενίου Παρασκευάς, υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στην Α Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Παρασκευάς Αρσενίου θα μας μιλήσει σήμερα για την αλόγιστη χρήση των αντιβιωτικών σε ανθρώπους και ζώα και τη διατροφική αλυσίδα. Κύριε Αρσενίου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Σας βρίσκω, κύριε Κόνσουλα, και χαιρετώ και όλους τους συμπατριώτες μου, όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Κύριε Αρσενίου, ποιος είναι ο λόγος που χρησιμοποιούμε τα αντιβιωτικά, με το παραμικρό, όπως θα λέγαμε? Κύριε Κόνσουλα, κοιτάξτε, τα αντιβιωτικά, όπως και τα αντιπυρετικά και διάφορες άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούμε, έχουν μέσα τους μία δράση η οποία βάζει τον οργανισμό σε μία αντίδραση συναγερμού. Δηλαδή έχουν μία συμπαθητικομιμητική δράση. Τι σημαίνει αυτό? Το αυτόνομο νευρικό σύστημα είναι αυτό που ρυθμίζει την κατανάλωση της ενέργειας την ημέρα, σαν και λέγεται συμπαθητικό σύστημα, και τη ρυθμίζει επίσης και το άλλο σκέλος του, έχει δύο σκέλη λοιπόν, το παρασυμπαθητικό, το οποίο ρυθμίζει την αναπλήρωση αυτής της ενέργειας και κυριαρχεί κατά τη νύχτα και όταν αναπαυόμαστε, και επίσης και την αύξηση του σώματός μας και την αύξηση των γνώσεών μας. Έτσι λοιπόν, όταν είμαστε σε μία, ας πούμε, την ώρα που θεραπευόμαστε, η θεραπεία γίνεται πάντοτε όταν ο τόνος του παρασυμπαθητικού συστήματος είναι πολύ αυξημένος. Τότε έχουμε όλα τα φαινόμενα της φλεγμονής, έχουμε τους πυρετούς, έχουμε όλα τα συμπτώματα συμβαίνουν κατά τη φάση θεραπείας και εκεί κυριαρχεί η δράση του παρασυμπαθητικού συστήματος. Λοιπόν, όταν όμως αυτή η αντίδραση συμβαίνει και μπορεί να είναι και πολύ έντονη, η διέγερση του άλλου συστήματος, του συμπαθητικού, μετριάζει την ένταση της θεραπείας, της θεραπευτικής δράσης, ναι. Και έτσι λοιπόν η χρήση τους είναι κυρίως αυτή. Από την άλλη πλευρά είναι δηλητήρια, τα οποία, ας πούμε, ο οργανισμός προσπαθεί πάντοτε να τα αποτοξινώσει, να τα διώξει, να τα μεταβολήσει. Και όχι με μεγάλη επιτυχία πάντοτε. Και όχι πάντοτε με όταν τα χρησιμοποιούμε με το παραμικρό επανειλημμένα. Ναι, ναι. Ακριβώς, ναι, αυτό το πράγμα, και γίνεται μεγάλη, μεγάλη χρήση σε αυτό το πράγμα, ναι. Έτσι λοιπόν αναγκαστήκαν, ας πούμε, τώρα στις 25 Νοεμβρίου στο Μασκάτ του Ομάν έγινε η τρίτη υπουργική παγκόσμια διάσκεψη, ναι, για την αντιμετώπιση, ας πούμε, αυτής της αλόγησης χρήσης των αντιβιωτικών και την ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, και το θέμα είναι γιατί τα χρησιμοποιούμε στην πραγματικότητα τόσο πολύ. Δηλαδή όταν τα χρησιμοποιούμε συχνά, τα μικρόβια γίνονται πιο ανθεκτικά, ναι, αν κατάλαβα καλά. Γίνονται πιο ανθεκτικά. Κοιτάξτε, και αυτά είναι νοήμονες οργανισμοί και θέλουν να ζήσουν. Έτσι λοιπόν όταν εκτίθενται σε ένα αντιβιωτικό, όλα μαζί δεν εκτίθενται στην ίδια πυκνότητά του. Μάλιστα. Ορισμένα πεθαίνουν και ορισμένα επιβιώνουν και αναπτύσσουν μηχανισμούς αντοχής. Δηλαδή, γιατί θέλουν να ζήσουν. Η επιβίωση, ας πούμε, ο νόμος είναι πολύ ισχυρός νόμος και νομίζω ότι πάνε πάνω από οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή, εδώ κάνουμε τα πάντα για να ζήσουμε. Εργαζόμαστε, μπορούμε να σκοτώσουμε, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, αν αφήναμε τον οργανισμό να αντιδράσει και να αναρρώσει μόνος του και δεν του δώσουμε αντιβιωτικά, θα το κάνει πιο αργά, θα αναρρώσει πιο αργά. Θα το κάνει, θα αναρρώσει και θα ολοκληρώσει τη δράση του, αλλά μερικές φορές όμως βλέπουμε ότι η αντίδραση αυτή, κύριε Κόνσουλα, είναι πολύ ισχυρή και όλοι οι γιατροί γνωρίζουν, ας πούμε, ότι στη φάση της κρίσης της ασθένειας, μιας, ας πούμε, εμπείρητης ισχυρής ασθένειας, μπορεί ο άνθρωπος να καταλήξει. Οπότε το αντιβιωτικό σε αυτή την περίπτωση θα μειώσει αυτή την αντίδραση, όπως και το αντιπυρετικό. Και η κορτιζόνη που θα δώσουν, οτιδήποτε θα δώσουν σε αυτές τις περιπτώσεις, μειώνουν την ένταση, μειώνουν την ένταση, βάζοντας τον οργανισμό σε μια συμπαθητικοτονία.
Σε μια καταστολή να το πω. Όχι, είναι μια διέγερση συναγερμού. Α, γιατί όταν ας πούμε την ώρα που είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, θέλουμε να τρέξουμε, να κάνουμε, εκεί την ώρα καταπάβουν όλα τα άλλα και κοιτάμε πώς, ή θα για να επιβιώσουμε θέλουμε. Πολεμώντας, την αντοχή, πολεμώντας ή για να φύγουμε. Ναι. Έτσι λοιπόν, εκεί τη στιγμή όλα τα συμπτώματα υποχωρούν. Οτιδήποτε και να έχουμε, επίσης το ξέρω εγώ, αν θέλουμε να χωνέψουμε και, πρέπει, και έχουμε φάει ένα καλό, έτσι, καλό γεύμα και αναγκαστούμε να τρέξουμε, σταματάει η διαδικασία της πέψης και νιώθουμε ανακατοσούρα και θα τα βγάλουμε, γιατί όλη η ενέργεια έχει πάει στους μυς για να τρέξουμε. Υπάρχει μια λογική στον οργανισμό. Άρα φεύγει από τη διαδικασία της χώνεψης. Ναι, ναι, ακριβώς, η οποία είναι παρασυμπαθητικοτονία. Είναι δηλαδή... Αυτό είναι η παρασυμπαθητικοτονία. Ναι, ναι, είναι η διέγερση εκείνη του σκέλους του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Αυτό είναι ένα νευρικό σύστημα, το οποίο επιτρέπει την επιτάχυση, την επιβράδυνση των διαφόρων λειτουργιών, οι οποίες γίνονται ασυνείδητες. Ουσιαστικά είναι ρυθμιστικό. Μπορούμε δηλαδή να επιταχύνουμε κάτι ή να χαλαρώσουμε πάρα πολύ μέχρι που να παραλύσουμε ακόμη. Δηλαδή στον ύπνο ο άνθρωπος πρέπει να παραλύσει για να μπορέσει να φτάσει σε πολύ βαθύ στάδιο συνειδητότητος για να μπορέσει να αναπληρώσει αυτά που πρέπει να αναπληρώσει και να ξεκουραστεί. Και βλέπουμε ας πούμε, όταν δεν μπορεί να έχει καλό βαθύ ύπνο, όπως όταν πιει καφέ μετά προς τις απογευματινές ώρες ή όταν πιει ενόπνευμα και πάει να κοιμηθεί, το πρωί σηκώνεται κουρασμένος, γιατί δεν έχει βαθύ, έχουν χαλάσει οι ρυθμοί, οι κύκλοι του ύπνου. Ναι, και όταν θα φάμε αργά το απόγευμα προς το βράδυ, τότε είναι δύσκολη ως αδύνατη η χώνευση, μένουν οι τροφές αχώνευτες. Όχι, χωνεύονται, αλλά κοιτάξτε να δείτε, το σύστημα της πέψης, πάμε σε άλλο θέμα, ναι. Η άριστη ώρα είναι το 12 συμπλήν μία ώρα, δύο ώρες. Εκείνη την ώρα όλο το σύστημα είναι φτιαγμένο, έτσι ρυθμισμένο για να μπορεί να χωνέψει άνετα. Μετά υπάρχει ένα παράθυρο γύρω μεταξύ 6 και 7 περίπου, πάλι μπορεί να πάρει ο άνθρωπος κάποια τροφή και να την πέψει ικανοποιητικά, αλλά όχι πιο αργά, δεν είναι. Ναι, έχω ακούσει μετά τη δύση του ηλίου, δεν πρέπει να. Εντάξει, μερικοί τρώνε και κοιμούνται. Τώρα, όσον αφορά στα αντιβιωτικά για τα οποία συζητάμε, δηλαδή ένας όγκος θα ήθελα να ρωτήσω, κρύβει μέσα του μικρόβια? Βέβαια, οπωσδήποτε, ναι. Τα οποία αναπτύσσονται. Κοιτάξτε, δεν τα κρύβει. Αυτά πηγαίνουν εκεί πέρα γιατί έχει αποδειχθεί ότι πραγματικά παίζουν κάποιο ρόλο. Τα μικρόβια δεν είναι εχθροί του οργανισμού. Έχει επικρατήσει βέβαια αυτή. Ξέρετε, εάν βρεθεί κάποιος στην θέση ενός εγκλήματος, περαστικός και να είναι, θα είναι ο πρώτος ύποπτος. Ναι. Και θα ανακριθεί και μέχρι να αποδειχθεί ότι αποδείξει ότι είναι αθώος, θα θεωρείται ύποπτος. Έτσι λοιπόν, εάν μπορούσαμε να κινηματογραφήσουμε τη λειτουργία και όχι να παίρνουμε φωτογραφίες όπως γίνεται στις εξετάσεις ας πούμε το μικροβίο, θα βλέπαμε ότι αυτά κινούνται. Βγαίνουν από τον εντερικό ας πούμε σωλήνα που υπάρχουν τα περισσότερα εκεί και κινούνται μέσα στους ιστούς και επανέρχονται. Έχει αποδειχθεί ας πούμε ότι παράγονται ουσίες οι οποίες παίρνουν ερέθισμα από τον εγκέφαλο και κατευθύνονται στις θέσεις όπου πρέπει να λειτουργήσουν. Και τι είναι η λειτουργία τους, μια και θέξατε το θέμα. Έχουν μια αποστολή δηλαδή και αυτά. Ναι, εκτελούν έργο, αλλιώς δεν μπορούν να υπάρξουν μέσα. Κινητοποιούνται όταν πάρουν την εντολή και αναπτύσσονται ο όγκος που λέμε. Αποτελείται από κύτταρα τα οποία έχουν αλλάξει το μεταβολισμό τους και θυμήθηκαν ας πούμε, σε ένα τρόπο όπως ήταν στην ενδομήτρια ζωή, όπου η καύση δεν πάει μέχρι διοξείδιο του άνθρακα, και γίνεται η ζύμωση γλυκόζης. Έτσι λοιπόν, αυτά πολλαπλασιάζονται γρήγορα γιατί να εκτελέσουν ένα έργο. Κυρίως είναι αδενικά κύτταρα αυτά πάντοτε. Γιατί έχουν σχέση με την απέκριση και την απορρόφηση. Ταυτόχρονα τα μικρόβια που πηγαίνουν και πηγαίνουν σε συγκεκριμένες αυτές και για κάθε όγκο υπάρχουν ειδική κατηγορία μικροβίων που πηγαίνει εκεί. Δεν πηγαίνουν ό,τι να είναι. Μπαίνουν σε αυτή είναι μια πολύ ωραία
έτσι, εργασία που έχει γίνει τελευταία και έδειξε πού ακριβώς πηγαίνουν σε κάποιες σχισμές εκεί, σε κάποιες κόγχες, έτσι, μικροκόγχες, μένουν εκεί πέρα και παράγουν αυξητικούς παράγοντες. Για τον όγκο μιλάμε. Ναι, τον όγκο, το ναι. Όγκο, η φλεγμονή διαφέρει. Άλλο διαφορετικά είναι, ναι, ναι, ναι. Η φλεγμονή είναι, γίνεται μετά όταν θα πρέπει, όταν, ας πούμε, τα καρκινικά, τα λεγόμενα, υποστούν απόπτωση, γιατί έχουν πάρει το μήνυμα ότι τελείωσε ο συναγερμός, η αποστολή τους, πεθαίνουν μόνα τους. Τα μικρόβια σε αυτή την περίπτωση τα τρώνε, τα καταστρέφουν, καταστρέφουν τον όγκο. Όταν λείπουν τα μικρόβια, ο όγκος δεν μπορεί να καταστραφεί και γίνεται, περιχαρακώνεται και γίνεται αυτό που λέμε ένας καλοήθης, ας πούμε, ή ένας πολύποδας, ή ένας καλοήθης όζος, ο οποίος, ειδικά στις γυναίκες, στους μαστούς, ας πούμε, τις ταλαιπωρεί πάρα πολύ με τις μαστογραφίες. Τα μικρόβια λοιπόν εκτελούν εργασία, δεν έπρεπε να καταστρέφονται, δεν έχει νόημα η καταστροφή τους και βέβαια φτάσαν σε ένα σημείο ότι πλέον τώρα λένε τι θα κάνουμε και εμέσως πλην σαφώς έρχεται στο προσκήνιο η λύση των εμβολίων. Άλλο μεγάλο θέμα και ναι, αυτό. Ναι, ναι, η λύση, το λένε, ας πούμε, ότι θα είναι αυτό. Θα περιοριστούν, ξέρω εγώ, η χρήση των αντιβιωτικών, ειδικά στις ζωοτροφές, ας πούμε, που δίνουν, στα ζώα που δίνουν. Τα ζώα πάλι παίρνουν αυτές τα αντιβιωτικά, γιατί φανταστείτε τώρα ένα ζώο το οποίο ζει σε ένα περιορισμένο χώρο που δεν μπορεί να κινηθεί. Πώς νιώθει? Ξέρετε, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, κυρία Κόνσουλα, όταν διάβασα. Σε μεγάλες μονάδες. Σε μεγάλες μονάδες, ναι, ναι, ναι. Στα άλλα τα υπόλοιπα. Δεν τα αφήνουν να κινηθούν. Ναι, δεν τα αφήνουν να κινηθούν, δεν μένουν ακίνητα, αρρωσταίνουν και όταν τους δίνεις αντιβιωτικά και τα βάζεις σε μια συμπαθητικοτονία, ναι, τρώνε, έχουν όρεξη. Γιατί πώς νιώθετε ένας που έχει ένα πυρετό, όταν πάρει ένα αντιπυρετικό, του έρχεται ένα όρεξη και να φάει κιόλα. Ναι, ακριβώς, ναι. Υποχωρήσει ο πυρετός. Ναι, ακριβώς, ναι. Δεν σημαίνει ότι αυτός ωφελήθηκε, όχι. Γιατί υπάρχουν επιπτώσεις. Αλλά μην ξεχνάμε σήμερα, κυρία Κόνσουλα, ότι ζούμε περισσότερα χρόνια, αλλά μίζερα χρόνια. Όλοι παίρνουν φάρμακα. Πολύ λίγοι δεν παίρνουν. Αφού παίρνουν και τα ζώα φάρμακα, ναι, και ένας άνθρωπος που δεν παίρνει φάρμακα, μεταφέρεται δια της τροφής. Ναι, 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 και ακριβώς, και παίρνουν αυτές τις πληροφορίες τα μικρόβια μέσα από τα αντιβιωτικά που τρώμε, μέσα από το κρέας ή από τα αυγά, οτιδήποτε. Ναι. Και αναπτύσσουν, κάτσε εδώ, λέει, κίνδυνος είναι, και γίνεται αυτό το ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται όρμηση. 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 Όρμησης, ναι, ναι. Δηλαδή, μικρές ποσότητες από ένα δηλητήριο διεγείρουν το σύστημα το αμυντικό του μικροβίου, ας πούμε, και του οποιοδήποτε οργανισμού. Το ίδιο και στον άνθρωπο γίνεται αυτό. Μην ξεχνάμε το μυθριδάτη, ας πούμε. Ναι, ο μυθριδατισμός, ο λεγόμενος. Ναι, ναι. Ναι. Και έπαιρνε λίγο το δηλητήριο. Και γίνεται ανθεκτικό σε αυτό το πράγμα, αλλά αυτό το κοστίζει. Όλα γίνονται με κόστος. Ασφαλώς. Ενεργειακό κόστος. Και βλέποντα, τώρα όταν τρώμε, ας πούμε, το κρέας ή τα αυγά ή το οτιδήποτε, ας πούμε, το γάλα ενός ζώου, το οποίο τρώμε και το βίωμά του, δηλαδή, θέλετε, ναι, να ρωτήσετε? Όχι, όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ναι, ναι. Μας μεταφέρει. Κοιτάξτε, όλα αποτυπώνονται. Ό,τι έχει υποστεί πέρα, αυτό. Ναι. Ό,τι ακριβώς, ναι, αυτό έχει αποδειχθεί πλέον και πειραματικά έχει αποδειχθεί. Αλλά και ας πούμε, εδώ φτάσαν στο σημείο να λένε αυτό είναι ένα σωστό τρόφιμο γιατί έχει τόσες πρωτεΐνες, τόσες ζάχαρο, τόσα λίπη. Αυτός είναι ένας μινιμαλισμός, δηλαδή το φτάνουμε στο τελευταίο σκαλοπάτι. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, κυρία Κόνσουλα, όταν μελετώντας, ας πούμε, για τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, είδα ότι σε μια εργασία που κάνανε σε ένα πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, διαπιστώσαν ότι τα μοσχάρια που βοσκάνε χόρτο έχουν περισσότερα ωμέγα 3 ακόμη και από τα ψάρια που θεωρούνται οι πλουσιότεροι. Ο καταναλωτής μπορεί να το καταλάβει αυτό, αυτή τη διαφορά? Δεν ξέρω, πρέπει να γίνει ενημέρωση, να ξέρει, γιατί ο καταναλωτής συνήθως παρακινείται από τη διαφήμιση, η οποία είναι παραπλανητική. Μπορεί να έχει κάποια ευαισθησία, ας πούμε, που να το νιώσει αυτό. Ναι, μπορεί βεβαίως, γιατί όχι. Υπάρχουν άνθρωποι πολύ ευαίσθητοι που μπορούν να μιλήσουν, ας πούμε, για ένα ζώο, αν έχει βοσκήσει αρωματικά φυτά.
Σαφώς. Όλα αποτυπώνονται. Τα πάντα αποτυπώνονται μέσα στο... Έτσι είναι η δημιουργία, κυρία Κόνσουλα. Το κάθε δημιούργημα προβλέπεται να δώσει την ύψιστη, τον ύψιστο καρπό του, την ύψιστη επιτυχία, πώς να το πω, έτσι, αυτό που κατορθώνει, ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί από μία στην επόμενη αυτή βαθμίδα, για να μπορέσει πραγματικά όλη η ζωή εδώ πέρα να ανεληχθεί. Τώρα και με την υπερκατανάλωση, θα έλεγα εγώ, των ζωικών τροφών που καταναλώνουμε εμείς οι άνθρωποι, όταν κάνουμε υπερκατανάλωση, χάνουμε την ευαισθησία αυτή που λέτε και να την έχουμε. Ναι, αυτό σίγουρα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, όλα με μέτρο πρέπει να γίνονται. Ναι. Πρέπει... κατανάλωση κρέατος. Ναι. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο θέμα της ποιότητας. Μας χρειάζεται και η ποσότητα, αλλά η ποιότητα είναι πολύ πιο σημαντική. Δηλαδή, έχουν δει, ας πούμε, σε ζώα, σε γυαλάδες, οι οποίες τρώνε σανό, τρώνε άχυρο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε τι τρώνε, χόρτο, σκέτο. Είναι αδύναμες και κάνουν πολύ μεγάλη κοιλιά, γιατί πρέπει να φάνε μεγάλες ποσότητες για να ικανοποιηθούν. Μάλιστα. Όταν τρώνε όμως άλλα ζώα, τα ίδια, τα ταΐσει κάποιος με θρεπτική τροφή, γίνονται πιο σπαθάτες, είναι πιο... οι κοιλιές τους μαζεύονται, έχουν καλύτερες, πιο δυνατούς μυς, είναι πιο γεμάτο κρέας έχουν. Ναι. Που σημαίνει ότι πρέπει η ποιότητα να είναι πολύ σημαντική και είναι δυνατό να έχουμε ποιότητα. Αυτό ισχύει και για τα ζώα και για τους ανθρώπους, κύριε Ασενίου. Ναι. Η ποιοτική τροφή. Βέβαια. Σαφώς. Και να μην καταφεύγουμε με κάθε ευκολία στα αντιβιωτικά για τα οποία μιλήσαμε τα από την αρχή. Τα αντιβιωτικά δεν θα έπρεπε να είχαμε. Θα πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί, κυρία Κόνσουλα, η αρμόζουσα θέση. Μπορεί να χρειάζονται σε κάποιες περιπτώσεις όπου το σύστημα δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Ναι, υπάρχουν κάποιοι γιατροί που περιμένουν ένα τριήμερο να περάσει και μετά καταφεύγουν σε αυτή τη λύση. Ναι, παλιότερα, ας πούμε, ξέρω εγώ, εγώ είχα μεγαλώσει στην ιατρική, ξέροντας ότι όταν κάτι το θεωρούμε σαν υιογενές, δεν δίναμε αντιβιωτικά καθόλου. Μετά αρχίσαν να δίνουν, μήπως για τις επιπλοκές και τέτοια πράγματα, και στο τέλος φτάσαμε εδώ, στο δικό μας χώρο, να δίνουμε ό,τι καινούργιο και πιο αυτό, για απλές περιπτώσεις, ένα πολύ ισχυρό αντιβιωτικό, το οποίο αλλού το θεωρούν δεύτερης, τρίτης γραμμής. Τι λέτε. Ναι, ακριβώς. Και έχουμε κάνει, υπάρχει ένας πειρασμός, ο οποίος δεν ξέρω, έχει σχέση με πολλά με τα κέρδη. Το κέρδος είναι πάντοτε στη μέση, είτε υλικό, είτε συναισθηματικό, είτε της εικόνας μας, ας πούμε. Να είμαστε καλός γιατρός, καλός θεραπευτής, γρήγορα θεραπεύουμε. Αυτό είναι θεμητό, να έχει την εικόνα του, την καλή ο γιατρός. Ναι, αλλά όχι με αυτό το μέσο. Αλλά με το μέσο, το μέσο ενδιαφέρον. Οφείλει να ψάξει και να βρει τρόπους που θα είναι, δεν θα έχει, το φάρμακο δεν μπορεί να έχει παρενέργεια στο φάρμακο και να είναι φάρμακο. Σωστά. Θα πρέπει, ας πούμε, να μετρηθεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Το φάρμακο από το αίμα διαφέρει, έτσι δεν το είναι. Το φάρμακο. Από το ίαμα. Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, το φάρμακο, το ίαμα είναι αυτό το οποίο είναι το κατάλληλο για να φέρει, να οδηγήσει στην ίαση τον άνθρωπο. Τώρα, τα φάρμακα έχουν σχέση με τη θεραπεία. Η θεραπεία είναι υπηρεσία. Θεραπεύω σημαίνει υπηρετώ κάποιον, υπηρετώ τις ανάγκες κάποιου. Αυτό που λέγεται ότι ένας δυνατός πυρετός είναι σαν αντιβίωση, ισχύει. Κοιτάξτε, το δυνατό πυρετό μπορεί να κάνει... Κάποιοι γιατροί είπαν μακάρι να μπορούσαμε να προκαλέσουμε πυρετό, ναι, σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, όγκων. Ναι. Είναι αποδειγμένο, το ξέρουμε πλέον, είναι γνώση αυτό σε όλους τους γιατρούς, ότι μόνο ο ισχυρός οργανισμός κάνει δυνατά συμπτώματα και υψηλό πυρετό, και επίσης όταν έχουμε στον υψηλό πυρετό εκλείονται έτσι τέτοιοι, ας πούμε, παράγοντες, όπως ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων, και καταστρέφουμε, ας πούμε, με καρκινικά κύτταρα εκείνη τη στιγμή πάρα πολλά. Δηλαδή ακυρώνουμε προγράμματα τα οποία έχει ξεκινήσει ο οργανισμός και κάνουμε μια επανεκκίνηση. Επανεκκίνηση, ναι. Ναι, όσο μπορούμε για να πετύχουμε το αυτό μας, το καλύτερο επίπεδο ισορροπίας. Πολύ ωραία η συζήτηση μαζί σας, κύριε Αρσενίου.
θα ήθελα να συνεχίσουμε, αλλά ο χρόνος της εκπομπής μας... Ναι, να μας κυνηγάει. Μας κυνηγάει, οπότε σε μια επόμενη εκπομπή θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μου. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Κονσούλα, για την ευκαιρία που μου δώσατε. Καλή συνέχεια. Αγαπητοί τηλεθεατές του Αργό Web TV, εδώ τελείωσε η εκπομπή μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.